Σας καλέσαμε εδώ σήμερα για να σας καλωσορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για μια αρκετά ελπιδοφόρα αθλητική εκδήλωση που πρόκειται να συνδράμει στην προβολή του τόπου μας. Ύστερα από πρωτοβουλία του αρχηγού του Κολοσσού, του Γιάννη του Γιοργαλή, καθώς και του ερασιτέχνη Κολοσσού, η περιφέρεια ανταποκρίθηκε θετικά, άμεσα, καθώς από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη συνάντηση, καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί διέπονται από μια ιδιαίτερη σοβαρότητα, πέραν τη δεδομένων γνώση του αντικειμένου. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι αυτή η εκδήλωση θα γίνει μια εκ των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της Ρόδου στο μέλλον. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε κοντά τους και στο μέλλον. Είναι σημαντικό στο νησί μας να υποστηρίζουμε ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Έχουμε δείξει επί κοινού ότι ένωση δυνάμεων σημαίνει και επιτυχία των δράσεων. Φέτος, πάρα πολλές σημαντικές αθλητικές δραστηριότητες έχουν γίνει στο νησί μας με συνεργασία όλων των φορέων, ακόμα και των αθλητικών αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων που ανεβάζουν το πήχη ψηλά όπως αρμόζει στο νησί. Έτσι και σε αυτή την εκδήλωση η ομάδα του Κολοσσού με πρωτεργάτη τον κύριο Γιοργαλή κάνουμε ένα 3-on-3 όπως λέγεται, μια αθλητική διοργάνωση που έχει κυρίως μεγάλες επιτυχίες γιατί γίνεται με λίγους αθλητές και είναι ένα άθλημα που είναι από τα δημοφιλέστερα στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο. Ο Δήμος Ρόδου έτσι και στις υπόλοιπες διοργανώσεις με το υλικοτεχνικό του υλικό ακόμα και με τις χρηματοδοτήσεις του στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Εγώ θα ήθελα όμως να πω από την πλευρά του ΔΟΠΑΡ ότι ο Σύλλογος ο Κολοσσός είναι αυτό που αντιπροσωπεύει το νησί μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και άλλη μια φορά θα είναι αρρωγός ο ΔΟΠΑΡ σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αλλά και τον Κολοσσό για ό,τι γίνεται τουλάχιστον στα αθλητικά δρόμενα του νησιού μας. Εγώ πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αρχηγό, τον Γιάννη, τον Γιοργαλή, την ομάδα μας στον Κολοσσό και την Περιφέρεια για αυτή την ωραία πρωτοβουλία. Έχουμε στο μέλλον να γίνουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε αυτό που είπε προηγουμένως και ο Στέφανος, ότι είναι και η ομάδα Κολοσσός είναι και η μοναδική ομάδα που συμμετέχει στα σαλόνια της πρώτης εθνικής κατηγορίας και νομίζω ότι όλοι όπως μπορούμε και από όποιο μετερίζει βρισκόμαστε πρέπει να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία. Ως εκπρόσωπος του ερασιτέχνη Κολοσσού θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Νικολή, την κυρία Μαρία Παπαβασιλείου που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ήταν οι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την ιδέα μας, έτρεξαν για να υλοποιηθεί, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση της όλης εκδήλωσης, η οποία θα ξεκινήσει αύριο και θα τελειώσει το βράδυ της Κυριακής. Ευελπιστούμε ότι θα καθιερωθεί αυτό σαν ένας θεσμός κάθε καλοκαίρι. Είναι κάτι το οποίο το αξίζει το νησί μας, γιατί αν μη τι άλλο έχουμε μια ομάδα 10 συνεχόμενα έτη στην Α' Εθνική Κατηγορία, μια ομάδα που νομίζω ότι όλο το Πανελλήνιο ζηλεύει. Πολλά παιδιά μας ασχολούνται με το άθλημα του μπάσκετ και θα δείτε ότι θα ανταποκριθούν και θα συμμετάσχουν σε αυτό το μίνι τουρνουά. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Ρόδου, τον ΔΟΠΑΡ και τους εκπροσώπους οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας, μας εξασφάλισαν οτιδήποτε χρειαστήκαμε και παράλληλα θα συντρέξουν μαζί μας αυτές τις 3 μέρες προκειμένου να είναι η διοργάνωση άψογη.